Το θέμα που ακολουθεί είναι ένα θέμα το οποίο το έχω συζητήσει με πάρα πολλούς γονείς. Το έχω συζητήσει με ανθρώπους που έχουν την αγωνία των παιδιών τους. Και που μπήκε άλλο ένα θέμα στο τραπέζι των συζητήσεών μας, όταν όλοι ενημερωθήκαμε το τελευταίο διάστημα ότι το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής θα μπει από τον επόμενο Σεπτέμβριο στα σχολεία. Και η απορία όλων μας ήταν, ωραία, και τι μπορεί να περιλαμβάνει τελικά αυτό το μάθημα για να είναι ουσιαστικό, για να μην είναι απλά μία κενή ώρα για τους μαθητές. Ο άνθρωπος που εμπιστεύομαι απόλυτα να κάνω αυτή την κουβέντα, ο ειδικός που έχει συνεργαστεί στο παρελθόν και με το Υπουργείο Παιδείας σε αντίστοιχα προγράμματα, που έχει την αντίστοιχη κατάρτιση και εμπειρία, είναι ο κύριος Θάνος Ασκητής. Και τον ευχαριστώ θερμά που θα μοιραστούμε τα επόμενα λεπτά του τηλεοπτικού χρόνου για αυτή την κουβέντα. Κύριε Ασκητή, καλησπέρα σας από την Κρήτη. Επίσης, καλησπέρα σας από την Αθήνα. Τα φιλιά μου στην όμορφη Κρήτη, που συμπαθώ πολύ και τη θεωρώ μια πολύ ουσιαστική παρουσία για τη χώρα μας, με το λαό της αλλά και τη φύση της. Σας ευχαριστούμε για τα ωραία σας τα σχόλια και είσαστε ευπρόσδεκτος, όπως ξέρετε, τώρα που ανήκει ο τουρισμός, κύριε Ασκητή, να έρθετε να απολαύσετε και το νησί μας. Έχω κάνει πολλά καλοκαίρια και πάντα στην Κρήτη νιώθω ότι οι αισθήσεις μου και οι εντάσεις μου είναι πάρα πολύ μεγάλες, διότι ακριβώς το φως, ο ήλιος και η θάλασσα και το φαγητό το κριτικό δημιουργεί προϋποθέσεις μιας συναισθηματικής απόλαυσης, ουσιαστικής. Της απόλαυσης. Λοιπόν, κύριε Ασκητή, πριν πάμε στα παιδιά μας, πριν πάμε στα νεότερα μέλη της κοινωνίας, θέλω να κάνω αυτή την ερώτηση που εσείς σίγουρα έχετε εικόνα. Το lockdown, πώς επέδρασε στις σχέσεις των ενηλίκων? Ζοριστήκαμε, ήρθαμε πιο κοντά, απομακρυνθήκαμε. Για αυτούς που ήταν μόνοι, βρήκαν διέξοδο? Πώς λειτουργήσε όλο αυτό, γιατί υπάρχουν και οι φυσικές ανάγκες και της επαφής και της επικοινωνίας? Κοιτάξτε, οι τρεις περίοδοι του lockdown, γιατί δεν περάσαμε ένα lockdown, περάσαμε τρία lockdown, είναι διαφορετικές οι φύσεις και χαρακτηριστικών. Το πρώτο φάνηκε πιο έτσι χαρούμενο, αισιόδοξο, με την έννοια ότι τώρα μας άρχισαν διακοπές. Δεν είχαμε καταλάβει σε τι παιχνίδι μπαίναμε, σε τι ταλαιπωρία ψυχική και σωματική θερκόμασταν. Το δεύτερο lockdown μας έβαλε σε μια λογική συνειδητοποίησης τι σημαίνει πανδημία, κορονοϊός, νόσηση, και φυσικά τα ζευγάρια άρχισαν ήδη να συμπιέζονται και να περνούν πολύ δύσκολα, δεδομένου ότι ο χρόνος παραμονής μέσα στο σπίτι που διαφοροποιήθηκε έφερε μεγαλύτερες εντάσεις συγκρούσεις, ενδοοικογενειακή βία και με τα παιδιά, τα οποία να δημιουργούν επίσης λόγω της παραμονής στο σπίτι μεγαλύτερη πολυπλοκότητα της σχέσης του ζευγαριού, που όμως είχε κακή βάση. Διότι ξέρετε ότι δεν δημιουργεί καμία πανδημία άλλαγμα στη ζωή του ζευγαριού. Όταν το ζευγάρι θέλει να έχει καλή σχέση, ξέρει να τη διαχειριστεί και απολαμβάνει τον χρόνο της κοινής συνύπαρξης. Τα κακά ζευγάρια όμως που είχαν διέξοδο στις δουλειές τους, στην καθημερινή τους έξοδο και μακριά ο ένας από τον άλλον, ζορίστηκαν και καταπιέστηκαν με μεγάλη πτώση της σεξουαλικότητας σχεδόν στο 40%. Και ασφαλώς με τη μείωση της γονιμότητας, είδα τα στοιχεία που βγήκαν, ότι η γονιμότητά μας δεν αυξήθηκε στην περίοδο αυτή. Πολλοί πίστευαν ότι θα γεννηθούν παιδιά, όπως ήταν στην εποχή του πολέμου, και κατ' επέκταση και πιθανές ρήξεις χωρισμών, χωρίς να υπάρχουν διαζύγια, διότι οι οικονομικοί σήμερα λόγοι δεν επιτρέπουν ούτε το διαζύγιο. Που αυτό περιπλέκει ακόμα λοιπόν, περισσότερο τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως τα ζευγάρια προσπάθησαν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους σε έναν βαθμό της τάξης του 15-20%. Ένα ποσοστό 40% παρέμεινε στην ίδια κατάσταση που ήταν, αλλά ένα ποσοστό που αγγίζει το 35-40% δημιούργησε επίταση της συγκρουσιακής και της δυσφορίας στη σχέση μεταξύ τους. Σχεδόν αναμενόμενο όλο αυτό, όταν είναι τόσο... όταν σε συμπιέζει τόσο πολύ η κατάσταση, προφανώς και θα βγει στην επιφάνεια το δύσκολο κομμάτι της σχέσης. Ναι, γιατί δεν είχαν διεξόδους. Δηλαδή, δυστυχώς ήταν κλειδωμένοι μέσα στο σπίτι και δεν μπορούσαν να εκτονωθούν ούτε με κοινωνικές παρέες, ούτε με προσωπικές επιλογές. Και δεν σας κρύβω ότι το ίντερνετ κέρδισε πάρα πολύ από αυτό και στη σεξουαλικότητα, αλλά και στην αναζήτηση, στο σεβάρισμα, χωρίς οι άνθρωποι να αναπτύξουν πιο πολύ το διάλογο, την επικοινωνία και την καθημερινή συμβίωση. Αυτό θα το κρατήσουμε, θεωρείτε, σαν κληρονομιά και μετά την επάνωδό μας σε μια σχετική κανονικότητα? Θα επιλέξουμε, ναι, θα μας είναι πιο εύκολο να επιλέγουμε τις διαδικτυακές συναντήσεις, συνευρέσεις, επικοινωνίες? Νομίζω ότι το διαδίκτυο θα επικρατήσει, η ψηφιακή γενικά τεχνολογία, τα προσεχή χρόνια θα κυριαρχήσει στη ζωή μας
δεδομένου ότι οι άνθρωποι απομονώνονται όλο και πιο πολύ, δεν επιθυμούν τη δέσμευση, δεν θέλουν το γάμο, δεν κάνουν παιδιά. Άρα ο φίλος, ο μεγάλος φίλος της ζωής μας, θα είναι η οθόνη που εκεί υποκριτικά τα συστήματα τα λεγόμενα διαδικτυακά θα προσφέρουν την ικανότητα μιας επικοινωνίας επιφανειακής, εφήμερης και φυσικά μη δεσμευτικής. Γιατί αυτό που θα δούμε και ήδη έχει ξεκινήσει από την περίοδο της ευδαιμονίας, όχι τώρα της πανδημίας, είναι ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν ψυχικά να συνδεθούν και συναισθηματικά να οργανώσουν σχέσεις με υποχρεώσεις και οικογένειες με παιδιά. Αυτό αλλάζει όλο το μοντέλο της κοινωνίας και η ελληνική κοινωνία διαφοροποιείται ουσιαστικά στη διαφιλικότητα αλλά και σε άλλες μορφές κοινωνικότητας που θα γίνει περισσότερο η ψηφιακή επικράτηση ως κυρίαρχος στόχος συμπεριφορά. Κύριε Σκητή, αυτά που συζητάμε τώρα εμείς και έχουμε στο μυαλό μας τους ενήλικες της κοινωνίας μας, χωράνε σε μία κουβέντα, χωράνε σε μία συζήτηση με τους μαθητές, χωράνε σε ένα μάθημα αγωγής. Εμείς το βαφτίζουμε σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, σεξουαλικής αγωγής. Το μάθημα το συγκεκριμένο, πώς θα ήταν αποδοτικό, αν μιλούσαμε απλά στα παιδιά για το φίλο τους ή αν συμπεριλαμβάναμε και όλο το κομμάτι «του συσχετίζομαι» και σωματικά και ψυχικά. Ναι, το λέτε πολύ σωστά ότι η σεξουαλική αγωγή εστιάζει κυρίως στη συμπεριφορά των ορίων, στο όμοιο και το διαφορετικό. Απευθύνεται κατά βάση στα παιδιά 6 με 12 ετών, που εκεί πρέπει να ολοκληρώνεται η σεξουαλική αγωγή, στη φυσιολογία, τη λειτουργία και την κοινωνική παραδοχή της σεξουαλικότητας του ανθρώπου, αλλά παράλληλα πρέπει να συνδυαστεί μαζί με τις διαφιλικές σχέσεις και κυρίως την ψυχική υγεία και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ναι. Διότι η σεξουαλικότητα από μόνη της δεν καθορίζεται το περισσότερο παρά μια λειτουργία βιολογική, ενστικτόδη ή θα λέγει κανείς ακόμη και ψυχικά όρημη ή ανώριμη αντίστοιχα στην προσωπικότητα του καθενός. Εάν τη συνδέσουμε όμως με όλες τις παραμέτρους της ανθρώπινης κοινωνίας, οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι το μεγάλο κεφάλαιο, η συναισθηματική σύνδεση είναι ο βασικός πρωταγωνιστής και η σεξουαλική ορίμανση, η οριμότητα, είναι η βιοσωματική λειτουργικότητα του ατόμου που 6 με 12 και κυρίως 6 με 16 είναι μια πολύ βασική δεκαετία για το γονιό, ο οποίος πρέπει να συνδεθεί με τη σεξουαλική αγωγή ως συμπροταγωνιστής και συνθεραπευτής, αν βάλουμε τον όρο μιας διαπαιδαγώγησης, που ο γονιός θα παίξει ένα κυρίαρχο ρόλο ενίσχυσης ενός προγράμματος που ακόμη το ελληνικό σχολείο δεν έχει τολμήσει να το βάλει μέσα στο πρόγραμμά του και πάντα κάναμε πειραματισμούς και προσδοκίες οι οποίες ερχόντουσαν κατά περιόδους και ουσιαστικά σταματούσαν και ξεφούσκωναν μέσα από παρεμβάσεις διαφόρων παραγόντων που δεν επέτρεπαν τη συνέχεια του προγράμματος. Και επειδή είπατε ότι υπέξα σε τρεις υπουργούς, πρέπει να ξέρετε σύμβουλος στα θέματα σεξουαλικής αγωγής, και στις τρεις περιπτώσεις που φτιάξαμε 8 βιβλία για τα παιδιά και τους γονείς και τους φροντιστές υγείας, που θα ήταν εκπαιδευτικοί, εμείς θα θέλαμε βεβαίως ψυχολόγους να είναι, ιδανικά. Το αποτέλεσμα ουσιαστικά ήταν η βρύση που ποτέ δεν άνοιξε να φέρει το νερό στη στάμνα. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι και σήμερα ακούσαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αλλά φοβάμαι ότι θα μείνουν εξαγγελίες. Διότι το λέτε, το πιστεύω. Ναι, δεν πιστεύω ότι είναι τόσο απλό και εύκολο. Αν δεν κερδίσεις το γονιό, αν δεν δουλέψεις με το γονιό να καταλάβει τι σημαίνει σεξουαλική αγωγή για το παιδί του, θα το παρερμηνεύσει ότι αυτή η σεξουαλική αγωγή θα είναι μια πρώιμη αφύπνιση σεξουαλικής λειτουργίας, που δεν είναι αυτός ο σκοπός, του παιδιού του σε μικρότερη ηλικία. Άρα θα είναι απέναντί σου, δεν θα είναι σύμμαχός σου, ενώ πρέπει να δουλέψουμε ακριβώς για να κερδίσουμε τη γονεϊκή κοινότητα και να γίνει ο γονιός συνακόλουθος μιας λογικής που η σεξουαλικότητα συνδέεται με τα συναισθήματα, τη σωματική αυτογνωσία, τη ψυχική ορίμανση, τη βιολογική μεταβολή που μέσα στα χρόνια της εφηβείας δέχεται ο έφηβος και η έφηβη, και το δικαίωμα του συσχετίζεστε και κυρίως ερωτεύετε και ο ένας και ο άλλος, δηλαδή και ο έφηβος και η έφηβη, ώστε στην ενήλικη ζωή η σεξουαλική ζωή να είναι μια πραγματικά ολοκληρωμένη φυσιολογική λειτουργία. Και όχι να υπάρχουν οι κίνδυνοι, όπως ξέρετε πολύ καλά,
πάντα ελοχεύουν σε μια περίοδο που είναι τα 12 με τα 14 χρόνια, που εκεί η παρορμητικότητα της εφηβείας, η βιολογική εξελικτική πορεία και η ανοριμότητα του εγκεφάλου μπορεί να απειλήσει την υγεία του παιδιού με σεξουαλικές μολύνσεις, με ψυχικά τραύματα, αλλά και με άλλες κακοποιητικές συμπεριφορές που να δημιουργήσουν προβλήματα στη μετέπειτα ζωή του. Άρα λοιπόν, όταν θα κληθούμε να μιλήσουμε στους γονείς, σε εμάς τους ίδιους, που θέλουμε, είμαστε θετικοί κάποιοι, θα πρέπει να ξέρουμε τον τρόπο πώς και εμείς θα απευθυνθούμε στα παιδιά μας και σε ποια ηλικία προφανώς θα τους πούμε τι. Αναηλικία γονείς... λειτουργεί διαφορετικά. Ορίστε. Προσέξτε, στο γονιό πρέπει να πει την αλήθεια. Mm-hmm. Ο γονιός πρέπει να εκπαιδευτεί. Δεν είναι ικανός να διαχειριστεί τη σεξουαλικότητα και είτε θα δραματοποιήσει το πρόβλημα, είτε θα το αρνηθεί. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο άνθρωπος, όταν δεν ξέρει ένα θέμα, έχει δύο μηχανισμούς. Η μία είναι η υπερβολή της απόρριψης και η άλλη είναι η άρνηση της αποφυγής. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν δεν βοηθάμε την κοινωνία να οριμάσει και βλέπετε ακόμη και στην εποχή της πανδημίας που η κοινωνία συμπιέστηκε. Αν είχαμε εκπαιδεύσει στα σχολικά χρόνια όλους τους σημερινούς ενήλικες το τι σημαίνει αγωγή υγείας, τι σημαίνει να μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου, να τον φροντίζεις και να έχεις τη δυνατότητα να του δίνεις την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στον τομέα της υγείας, θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα στη δημόσια υγεία, η οποία ουσιαστικά απορρόφησε και το πρόβλημα. Άρα λοιπόν η σεξουαλικότητα, που είναι κομμάτι της υγείας και συνδέει το συναίσθημα, γιατί αν με ρωτάγατε σήμερα ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα, είναι ότι οι άνθρωποι δεν θα συνδέονται. Σε λίγα χρόνια τα ρομπότ θα κερδίσουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Ήδη που μιλάμε, ετοιμάζονται από μεγάλες εταιρείες με τεχνητή νοημοσύνη προγράμματα τα οποία θα διαμορφώσουν ρομποτικούς μηχανισμούς που θα είναι ανθρωποειδή και θα έχουν τη δυνατότητα να σου ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες, ψυχικές και σεξουαλικές, που ουσιαστικά θα αντικατασταθεί η ανθρώπινη σχέση από σχέσεις μονοπολικές, δηλαδή εγώ με ένα ρομπότ, το οποίο δεν θα γκρινιάζει, δεν θα αντιδρά, δεν θα διαφωνεί, δεν θα συγκρούεται μαζί μου, δεν θα έχει μια σεξουαλική λειτουργία διαφορετική από μένα και δεν θα κάνουμε λάθη στο να μπορούμε να επικοινωνήσουμε με έναν τρόπο που οι σημερινοί άνθρωποι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο και τα δύο φύλλα παγιδεύονται όλο και πιο πολύ στην επιταγή μιας πραγματικότητας που πιο πολύ απομονώνονται παρά επικοινωνούν και συλλειτουργούν. Σε μια κουβέντα λοιπόν για την σεξουαλική αγωγή, για όλο αυτό που περιγράφεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει, τώρα δεν είναι και η πιο κατάλληλη στιγμή και οι γονείς να εκπαιδευτούν και να γίνει λόγος και για τη διαφορετικότητα και για τους ανθρώπους που ερωτεύονται ανθρώπους του ίδιου φύλου και έλκονται σεξουαλικά από ανθρώπους του ίδιου φύλου, δεν θα ήταν, κύριε Ασκητή, ίσως αν τελικά προχωρήσουν αυτά τα προγράμματα εντός του σχολείου, δεν θα ήταν λίγο ειρωνία να μην το βλέπαμε αυτό σαν δεδομένο στη σημερινή κοινωνία, όσο και αν ενοχλεί κάποιος? Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά εγώ θα σας ρωτήσω ποιος θα αναλάβει αυτή την ευθύνη. Η πολιτεία έχει δείξει μέχρι τώρα σοβαρή βιλία. Κάθε πολιτεία που κυβερνάει, δυστυχώς, μετράει πρώτα το πολιτικό κόστος. Εδώ, όταν μιλάμε για μια εκπαιδευτική λειτουργία, η Ελλάδα δεν φημίζεται, πρέπει να ξέρετε, επειδή είμαι καθηγητής πανεπιστημίου, η Ελλάδα δεν φημίζεται για την εκπαιδευτική της ικανότητα. Παρότι έχει πολύ καλά πανεπιστήμια, εξαιρετικά λειτουργούς στον τομέα της εκπαίδευσης, δεν έχει όμως πολιτική βούληση. Η πολιτική βούληση εδώ περιορίζεται μόνο σε εντυπωσιασμούς. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Μακάρι ο κύριος Μητσοτάκης να με διαψεύσει και να αποδείξει ότι είναι ένας πρωθυπουργός. Αυτό που είπε στη Βουλή, και χάρηκα πάρα πολύ που το άκουσα, ότι η σεξουαλική αγωγή από το Σεπτέμβριο θα είναι μάθημα, προσέξτε, μάθημα, και έτσι πρέπει να είναι, ούτε σεμινάριο, ούτε κύκλος αποσπασματικών επικοινωνιακών εικόνων, ούτε ένα μάθημα στην ευέλικτη ζώνη, mm-hmm. αλλά μάθημα μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμα, ώστε να είναι το παιδί ικανό να συνδεθεί με έναν εκπαιδευτή που θα είναι όμως πραγματικά εκπαιδευμένος. Άρα χρειαζόμαστε να εκπαιδεύσουμε ψυχολόγους οι οποίοι θα είναι οι φορείς αγωγής υγείας, αυτοί που θα είναι οι εκπαιδευτές δηλαδή του προγράμματος, που θα συνδέσουν το γονιό με το σχολείο, δηλαδή με το παιδί. Ξέρετε, στη Γαλλία, που εγώ ακολουθώ το γαλλικό πρόγραμμα, οι Γάλλοι εφάρμοσαν ένα
εδώ και σχεδόν 20 χρόνια ένα πρόγραμμα εκπληκτικό που λέγεται τριγωνικό. Τι σημαίνει τριγωνικό πρόγραμμα? Ότι υποχρέωσαν τον γονιό που φοιτά σε ένα σχολείο να πηγαίνει ο ένας εκ των δύο κατά συστηματικά διαστήματα σε εκπαιδευτικά σεμινάρια ο γονιός, ώστε το παιδί του να παραμένει εγγεγραμμένο στο σχολείο. Βασική προϋπόθεση. Ποιος Έλληνας πολιτικός θα μπορούσε να εφαρμόσει τέτοια πολιτική και μάλιστα σε ένα μάθημα το οποίο θεωρείται από μόνο του ταμπού? Ποιος δάσκαλος θα μπορούσε να μιλήσει για τη σεξουαλική αγωγή σε ένα σχολείο που θα κινδυνεύσει η υπόλοιψή του? Υπάρχει πιθανότητα να διαπραξηθεί και κυρίως να χρεωθεί προτάσεις και συμπεριφορές που τα παιδιά μπορούν να πάνε στο σπίτι και να πούν άλλα ντάλλον. Γι' αυτό θέλουμε το γονιό κοντά μας και θέλουμε το γονιό να εκπαιδευτεί, γιατί ο γονιός σήμερα είναι έτοιμος να καταλάβει όχι τους κινδύνους που κρύβει η σεξουαλικότητα, αλλά την αλήθεια που πρέπει το παιδί του να έχει μπροστά στην ανάπτυξή του, στην ορίμανση και την εξέλιξη μιας πραγματικότητας που θα την αντιμετωπίσει αύριο στην ενήλικη ζωή, που εκεί θα αρχίσει να έχει σεξουαλική ζωή και κυρίως συναισθηματικές σχέσεις. Γιατί η σεξουαλική ζωή δεν λέει τίποτα από μόνη της, το ξαναλέω, χωρίς συναισθηματική επένδυση και διαχείριση μιας σχέσης που τα δύο φύλλα χαρακτηριστικά καθορίζουν με την ύπαρξή τους. Αυτό λοιπόν μακάρι να γίνει πραγματικότητα. Η κατάλληλη ηλικία είναι από την πρώτη δημοτικού, από τα 6 χρόνια, μέχρι τα 12, και αναφέρομαι στην ελληνική κοινωνία. Ναι. Γιατί αν σας πάω στον Καναδά και στην Αμερική, θα σας έλεγα 3 ετών. Έχω παρακολουθήσει προγράμματα στον Καναδά, στο Τορόντο, σε ειδικά σχολεία που τα παιδάκια με πολύ φυσικό τρόπο ζωγράφιζαν τα γενετικά όργανα, έβλεπαν το σώμα τους και μάθαιναν το όμοιο και το διαφορετικό, σαν να μιλάγανε για τα ποτάμια, τις λίμνες και τις πόλεις. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι στην Ελλάδα έχει μεγάλη απόσταση από την οτροπία και την αντίληψη ενός λαού που πολύ εύκολα μιλάει για το σεξ, πολύ εύκολα ευχαριστιέται τη σεξουαλική επικοινωνία ενός χυδαίου λόγου, αλλά ουσιαστικά στο να εκπαιδευτεί είναι υπόθεση της πολιτείας. Εμείς είμαστε η λειτουργή του εκπαιδευτικού συστήματος. Η πολιτεία όμως πρέπει να υπογράψει την απόφαση αυτό να πάρει μορφή μέτρου συμπεριφοράς μέσα στη σχολική κοινότητα, που ο γονιός θα συμμετέχει και θα είναι ένα κομμάτι σύνδεσης, ώστε να γνωρίζει από το βιβλίο το παιδί τι θα καταλάβει, πώς θα εκπαιδευτεί, και να μην έχει φόβο και αγωνία ότι ο κάθε ασκητής θα μπει μέσα στην τάξη και θα πει στο παιδί του πράγματα που θα του αυξήσουν το σεξουαλικό ενδιαφέρον και την πονηρότητα στο μυαλό του και τη φαντασίωσή του, ώστε 11 χρόνια να πάει να κάνει σεξ. Γιατί αυτό σήμερα πιστεύει ο γονιός. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη σεξουαλική αγωγή. Μάλιστα να σας πω ότι όσες χώρες εφάρμοσαν το πρόγραμμα, η πρώτη φορά της σεξουαλικής επαφής ξεκίνησε στα 15 με 17 χρόνια. Ξέρετε σήμερα που γίνεται και χρονικά. Σε ποια ηλικία ξεκινούν εδώ στην Ελλάδα? Στην ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία αγγίζει τα 14 χρόνια. Και σε λίγο σας πληροφορώ θα πάμε στα 13,5 χρόνια έναρξης της σεξουαλικής επαφής στα κορίτσια και στα αγόρια. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κατακριτέο ή ανήθικο ή πρόστιχο ή προκλητικό. Είναι πρόημο όμως. Γιατί ακόμη το παιδί σε αυτή την ηλικία δεν είναι έτοιμο για να έχει σεξουαλική είναι επαφή. Επικίνδυνο για, σε όλα τα είναι επίπεδα. Και για την υγεία αγνοεί, του, τη σωματική και την πνευματική και την ψυχική. Αγνοεί τους κινδύνους που υπάρχουν πάντα, όταν σήμερα για τη συλληπτική μέθοδος, που ακόμη δεν είναι γνωστή ούτε καν οικία στις μητέρες και στις νεαρές έφηβες. Δηλαδή δεν γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει αντισύλληψη, τα σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα, ο βιασμός, η κακοποίηση, οι παραφιλίες, ο παιδόφιλος, που δεν είναι το πρόβλημα ο παιδόφιλος. Το πρόβλημα είναι το παιδί να μάθει να αγαπάει το σώμα του και να μην αφήνει κανένα να το αγγίζει και να ξέρει πολύ καλά πώς θα χειριστεί στην ηλικία των 9 και των 10 ετών αυτόν τον άνθρωπο που με διάφορους μηχανισμούς θα τον παρενοχλήσει, και κυρίως να προστατεύσει τον εαυτό του και να ξέρει πού θα απευθυνθεί αν αισθανθεί ότι κάποιος διαταραγμένος ή διαστροφικός άνθρωπος προσπαθήσει να παραβιάσει τη σωματική ακεραιότητά του. Κυρίες, αυτά λοιπόν είναι σοβαρά θέματα υγείας. Και όλα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις κουβέντες πρώτα απ' όλα με τους γονείς πρωταγωνιστές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Και χαίρομαι που η Κρήτη είναι πάντα παρούσα και ζωντανή στα θέματα αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.